Ακόμα και αν δεν το αναρωτιέσαι, μέσα σου υπάρχει μια πληγή, ένα τραύμα. Έρχονται τα Χριστούγεννα, θέλεις να ζήσεις Χριστούγεννα και κάνεις κουλουτούμπες για να τα ζήσεις. Και βγαίνεις από εδώ, βγαίνεις από εκεί, κανονίζεις τριβιγιών, εξάρσεις συναισθηματικές, ζητάς να καταναλώσεις πράγματα, καλά φαγητά, να δεις τους φίλους σου, να γιορτάσεις, έχεις γεμίσει λαμπιόνια, χριστουγεννιάτικα δέντρα. Ξέρεις δηλαδή ότι πλησιάζει μια χαρά, στην οποία ενώ ξέρεις ότι γνωστικά, εγκεφαλικά ότι πλησιάζει, την έχεις θεσμοδετήσει για να τη ζεις και να τη ζήσεις, αυτή η χαρά δεν σ' αγγίζει βαθιά μέσα σου. Σε πληγώνει πολύ βαθιά ότι τη χαρά των Χριστουγέννων δεν μπορείς να τη ζήσεις αν δεν ζήσεις πρώτα τον Χριστό. Ο Χριστός λέει πρέπει να γεννηθεί μέσα σου. Τι σημαίνει να γεννηθεί μέσα σου? Σημαίνει ότι εσύ πρέπει με κάποιο τρόπο να αδειάσεις. Γι' αυτό κάνουμε κάποιο τύπο εγκράτεια, το λέμε νηστεία, τις μέρες που προηγούνται από τα Χριστούγεννα. Ο λόγος αυτής της εγκράτειας είναι εν μέρη του να δημιουργήσει χώρο μέσα μας για να μπορέσουμε να ζήσουμε την όντως χαρά. Δεν υπάρχει περίπτωση, ξέρεις, να ζήσεις την όντως χαρά χωρίς εγκράτεια. Η εγκράτεια πάντοτε δημιουργεί ένα πλεόνασμα έλλειψης. Χωρίς πλεόνασμα έλλειψης ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει. Δεν μπορεί να ζήσει σίγουρα τη χαρά. Δεν έχει τις προϋποθέσεις να το κάνει. Οπότε, αν φτάσουν τα Χριστούγεννα και εσύ έχεις γεμίσει με οτιδήποτε εκτός από αυτό το έλλειμμα, αν δεν έχεις κάνει καμία εγκράτεια, δεν είναι δυνατόν να τα ζήσεις τα Χριστούγεννα, γιατί δεν εγκυμονείς μέσω της εγκράτειας το απόλυτο, τον απόλυτο, τον ένα. Ο ένας και ο απόλυτος θα γεννηθεί μέσα στο κενό. Τον βλέπεις που έρχεται. Έρχεται να γεννηθεί σε μια φάτνη μέσα στα ζώα. Ούτε καν φιλοξενείται από ανθρώπους. Δεν βρήκε πουθενά να μείνει. Τα κανόνισε έτσι ώστε να γεννηθεί παύτοχος, στην απόλυτη ένδυα, στην απόλυτη εγκατάλειψη, στο απόλυτο κενό. Γιατί τα κανόνισε έτσι? Τα κανόνισε έτσι για να μας δείξει ότι ακριβώς η βαθύτερη ανάγκη της ψυχής μας είναι να ζήσει μέσα σε αυτή την ένδυα, μέσα σε αυτό το κενό. Είναι να έχει εμπειρία του κενού. Είμαστε εν κενό, είμαστε εν ένδυα. Ζούμε όμως σε μια ψευδαίσθηση υπερπληρότητας. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν είναι το κενό. Είναι ότι δεν θέλουμε να το ζήσουμε με τίποτα. Και με μαθηματική ακρίβεια, αν δεν ζήσεις, αν δεν ζήσω το κενό, δεν πρόκειται να επιθυμήσω βαθιά την πλήρωσή του. Το πλήρωμά του, το γέμισμα, το γέμισμα με τον ένα. Ο Χριστός λοιπόν αυτά τα Χριστούγεννα έρχεται για να μας δείξει για ακόμα μια φορά μέσα στον κύκλο της ζωής μας ποια είναι νομοτελειακά η φύση της ανθρώπινης ψυχής.